να ευχαριστήσω την ομάδα της Κοζάνης για την υπέροχη φιλοξενία που είχε στην ομάδα μας από χθες που φτάσαμε στην πόλη σας. Η διοίκηση της Κοζάνης ήταν κοντά στην ομάδα μας και υπόσχομαι και εμείς από την πλευρά μας να το αποδώσουμε στο δεύτερο γύρο. Όσον αφορά το παιχνίδι, μετά την πρεμιέρα που ήταν μια αγχωτική πρεμιέρα, θα πω για όλες τις ομάδες, εμείς ήρθαμε σήμερα με αποκλειστικό στόχο τη νίκη της ομάδας μας. Είμαστε υποχρεωμένοι αυτά τα παιχνίδια σε εισαγωγικά να τα καθαρίζουμε. Πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς ότι κάθε παιχνίδι σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα, έτσι όπως ξεκίνησε με τις δυσκολίες που όλοι ξέρετε από την αρχή του καλοκαιριού, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε μέχρι τέλους, βήμα-βήμα. Βλέπετε ότι υπάρχουν προβλήματα σε όλες τις ομάδες. Τα παιδιά μπαίνουν, υπάρχει τραυματισμός, υπάρχει κόπωση, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα συνεχόμενα παιχνίδια. Βέβαια, εμείς ο σχεδιασμός μας ήταν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε φροντίσει να έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ, να μην επικεντρωνόμαστε σε κάποια πρόσωπα και μέσα από το σύνολο να βρίσκουμε λύσεις για την ομάδα. Αν αναλύσουμε το σημερινό παιχνίδι, λόγω αέρα θα έλεγα το πρώτο ημίχρονο που είχαμε μια δυσκολία μεγάλη στην ανάπτυξη της ομάδας μας. Στο δεύτερο μπήκαμε πιο ορθολογικά, πιέσαμε τον αντίπαλο, τρέξαμε, κρατήσαμε λίγο περισσότερο την μπάλα στα πόδια μας και βγάλαμε τις φάσεις και μετουσιάσαμε σε γκολ. Εύχομαι στην ομάδα της Κοζάνης καλή συνέχεια και εμείς οφείλουμε από σήμερα να σταματήσουμε τους πανηγυρισμούς εισαγωγικά για το σημερινό παιχνίδι και από αύριο να επικεντρωθούμε για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι που έχουμε στην έδρα μας για την ομάδα της Βέρειας. Είναι ο Ολυμπιακός Βόλου μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο? Κοιτάξτε, ο αρχικός μας σχεδιασμός ήταν για να είμαστε πρωταθλητές και αν δεν θα καταφέρουμε να έχουμε την πρώτη θέση, σίγουρα να έχουμε τη δεύτερη. Υπάρχουν δυσκολίες στο πρωτάθλημα, το είπα και πριν. Οι ομάδες πολλές θα βγουν λαβωμένες, θα έλεγα, από τραυματισμούς παιδιών. Είναι δύσκολη η πανεκκίνηση των ποδοσφαιριστών. Έχουμε ένα χρόνο και αποχή. Και όπως ξέρετε, είναι δύσκολο άλλο οι προπονήσεις, άλλα κάποιο φιλικά και άλλα τα επίσημα παιχνίδια. Βλέπετε, οι απαιτήσεις είναι τεράστιες εντός αγωνιστικού χώρου. Τα παιδιά, τα δικά μας, ανταποκρίνονται μέχρι σήμερα. Συνεχίζουμε και ευελπιστώ στο τέλος να είμαστε νέοι πρωταθλητές της κατηγορίας. Ο Βόλος είναι μια πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι παρόλα αυτά το πρώτο ημίχρονο, γιατί ήταν ένα πολύ καλό ημίχρονο, ήταν καλό ημίχρονο για την ομάδα μας. Ήταν όμως το δεύτερο ημίχρονο, ο Βόλος ήταν πολύ περισσότερο, πιο οργανωμένος και πιο αποφασιστικός στο παιχνίδι. Εμείς από ένα σημείο και μετά δεχτήκαμε τα δύο τα γκολ. Κάναμε το 2-1, προσπαθήσαμε να πιέσουμε, να κάνουμε πίεση ψηλά, να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω, αλλά δυστυχώς ήρθε το τρίτο γκολ όπως ήρθε και μετά το παιχνίδι ήταν δύσκολο για μας για να το ανατρέψουμε. Τους παίχτες μου τώρα, οι ποδοσφαιριστές μας, πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν αυτό που έπρεπε και το δεύτερο ότι πρέπει να σκεφτούν πώς πρέπει και αυτοί να μπαίνουν αποφασιστικά για να παρουσιάζουν το ίδιο πρόσωπο για 90 λεπτά. Καταρχάς να πω ένα μεγάλο συγχαρητήρια στην ομάδα και στα παιδιά που αγωνίστηκαν και σε αυτούς που δεν αγωνίστηκαν και σε όλο το team για αυτή τη νίκη. Ήταν πολύ σημαντική νίκη σε μια δύσκολη από ό,τι φάνηκε έδρα που μας δυσκόλεψε ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι κυριαρχήσαμε και ευτυχήσαμε να σκοράρουμε γρήγορα πάλι ένα γκολ. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι άνοιξε. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μας βοήθησε κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά να το τελειώσουμε με το δεύτερο το γκολ που ήρθε σχετικά και αυτό γρήγορα και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι διαχειριστήκαμε σωστά. Σίγουρα όταν έχεις στο πρώτο ημίχρονο κόντρα τον αέρα είναι πολύ δύσκολο και να οργανωθείς και να μπορείς να παίξεις ουσιαστικά το ποδόσφαιρο που θέλεις, γιατί έχεις μια δυσκολία παραπάνω και είναι τους αντιπάλους που έχεις να αντιμετωπίσεις. Θεωρώ ότι στόχος της ομάδας είναι η άνοδος στην επόμενη κατηγορία, γιατί κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός Βόλου είναι μια ιστορική ομάδα και θα πρέπει να εννοείται η άνοδος στην επόμενη κατηγορία. Από εκεί και πέρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι την Κυριακή με τη Βέρεια, η οποία και αυτή έχει δύο νίκες, είμαστε μαζί στην πρώτη θέση και ελπίζω να έχουμε και εκεί ένα θετικό αποτέλεσμα.